ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν πατριάρχης του Ισραήλ και πρόγονος του Ιησού. Ήταν ο ενδέκατος γιος και ο πιο αγαπημένος γιος του Ιακώβ και ο πρώτος της Ραχήλ. Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία όταν ο πατέρας του ήταν 90 ετών. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει «ήθελε να δώσει κι άλλον» και είναι σχετικό με τα λόγια της Ραχήλ. «Ο Κύριος έβγαλε από πάνω μου την τροπή μου». Αδερφός του Ιωσήφ από την ίδια μάνα, τη Ραχήλ, ήταν ο Βενιαμίν. Αδέρφια του από τον Ιακώβ και από άλλη μάνα ήταν ο Ρουβίν, ο Σιμεών, ο Λεβί, ο Ιούδας, ο Ισάχαρ, ο Ζαβουλών, ο Δάν, ο Νεφθαλίμ, ο Γάδ, ο Ασίρ και η Δίνα. Η γυναίκα του Ιωσήφ ήταν η Ασενέθ και απέκτησε δύο γιους, τον Μανασί και τον Εφραίμ. Ο Ιωσήφ ήταν όμορφος και με ωραίο παράστημα και ήταν ποιμένας προβάτων από την ηλικία των 17 χρόνων. Η ιστορία του Ιωσήφ και των αδερφών του. Η μητέρα του πέθανε όταν ο Ιακώβ και η οικογένειά του έφυγαν από τη Βεθήλ και ενώ έμενε ακόμα μικρή απόσταση για να φτάσουν στην Εφραθά Βηθλέμ, ήρθε η ώρα της Ραχήλ να γεννήσει το 12ο γιο του, τον Βενιαμίν. Η Ραχήλ είχε δύσκολη γέννα και μόλις γεννήθηκε το παιδί, πέθανε. Ο Ιακώβ την έθαψε στο δρόμο προς την Εφραθά, δηλαδή στη Βηθλέμ, και έστησε πάνω στον τάφο της μια λίθινη στήλη που σώζεται μέχρι σήμερα. Κατόπιν ο Ιακώβ εγκαταστάθηκε στη Χαναάν, εκεί όπου είχε μείνει ο πατέρας του. Ο Ιωσήφ ήταν ακόμη παιδί 17 ετών όταν έβοσκε τα πρόβατα μαζί με τους αδερφούς του. Ο Ιωσήφ ανέφερε συχνά στον πατέρα τους την κακή τους φήμη. Ο Ιακώβ περισσότερο από όλα τα παιδιά του αγαπούσε τον Ιωσήφ γιατί τον είχε αποκτήσει στα γερατιά του. Γι' αυτό και του έκανε δώρο έναν πολύχρωμο χιτώνα. Όταν είδαν οι αδερφοί του ότι ο πατέρας του τον αγαπούσε περισσότερο από όλους τους άλλους, άρχισαν να τον μισούν και να μην του φέρονται φιλικά. Κάποτε ο Ιωσήφ είδε ένα όνειρο και το διηγήθηκε στους αδερφούς του και εκείνοι τότε τον μίσησαν ακόμη περισσότερο. Είχε δει πως έδαιναν δεμάτια από άχυρα κατά μεσής στους αγορούς. Ξάφνου το δικό του δεμάτι σηκώθηκε και στάθηκε όρθιο και τα δεμάτια των αδερφών του προσκύνησαν το δικό του. Τα αδέρφια του τον ειρωνεύτηκαν και τον μίσησαν για το όνειρο αυτό. Στη συνέχεια είδε ακόμη ένα όνειρο και το διηγήθηκε και αυτό στους αδερφούς του. Είχε δει πως ο ήλιος, το φεγγάρι και 11 αστέρια τον προσκυνούσαν. Το όνειρο αυτό, εκτός από τους αδερφούς του, το διηγήθηκε και στον πατέρα του. Εκείνος τον μάλωσε ενώ τα αδέρφια του τον φθόνησαν και τον μίσησαν ακόμα περισσότερο. Μια μέρα ο Ιακώβ έστειλε τον Ιωσήφ να πάει να δει αν είναι καλά τα αδέρφια του που έβοσκαν τα πρόβατα στη Σιχέμ. Καθώς πλησίαζε προς τη Σιχέμ, ρώτησε κάποιον αν είχε δει τα αδέρφια του. Εκείνος του είπε πως έφυγαν από τη Σιχέμ και πήγαν προς τη Δοθάν. Έτσι ο Ιωσήφ κατευθύνθηκε προς τη Δοθάν που βρίσκεται βόρεια της Σιχέμ. Μόλις εκείνοι τον είδαν από μακριά και πριν ακόμα τους πλησιάσει, κατέστρωσαν σχέδιο να τον σκοτώσουν. Ο Ρουβίν προσπάθησε να τον γλιτώσει από τα χέρια τους και τους πρότεινε να μην τον σκοτώσουν αλλά να τον ρίξουν σε ένα ξεροπήγαδο. Είχε σκοπό να έρθει αργότερα και να τον ελευθερώσει. Όταν ο Ιωσήφ έφτασε κοντά στα αδέρφια του, του έβγαλαν τον πολύχρωμο χιτώνα που φορούσε και τον έριξαν σε ένα ξεροπήγαδο. Καθώς κοίταζαν τριγύρω, είδαν καραβάνια μαδιανιτών, Ισμαηλιτών, που πηγαίναν στην Αίγυπτο. Ύστερα από πρόταση του Ιούδα, αποφάσισαν να τον πουλήσουν στους εμπόρους. Όταν παίρνουσαν οι έμποροι, ανέβασαν τον Ιωσήφ από το πηγάδι και τον πούλησαν για 20 σίκλους ασίμι στους Ισμαηλίτες εμπόρους. Εκείνοι με τη σειρά τους τον μετέφεραν και τον πούλησαν στην Αίγυπτο, στον Πετεφρή, τον αυλικό του Φαραώ. Όταν γύρισε ο Ρουβίν πίσω στο πηγάδι και ο Ιωσήφ δεν ήταν πια εκεί, έσκισε τα ρούχα του και επέπληξε τα αδέρφια του. Εκείνοι πήραν το χιτώνα του Ιωσήφ, έσφαξαν ένα κατσίκι και τον έβαψαν με το αίμα. Μετά έστειλαν τον πολύχρωμο χιτώνα και τον παρουσίασαν στον πατέρα τους και του μήνυσαν ότι κάποιο άγριο θηρίο σκότωσε τον Ιωσήφ. Ο Ιακώβ έσκισε τότε τα ρούχα του, φόρεσε στη μέση του ένα πένθυμο τρίχινο ένδυμα και θρηνολογούσε το παιδί του για πολύν καιρό. Ήρθαν και όλα τα παιδιά του και οι θυγατέρες του να τον παρηγορήσουν. Αλλά αυτός ήταν απαρηγόρητος και έλεγε «Πενθώντας θα κατεβώ
στο παιδί μου στον Άδη, και συνέχεια τον έκλαιγε. Ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Όταν οι Ισμαηλίτες έφεραν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, τον αγόρασε ο Πετεφρής, που ήταν αξιωματούχος του Φαραώ και αρχηγός της σωματοφυλακής του. Ο Κύριος όμως ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και αποδέχτηκε άνθρωπος ικανός. Το αφεντικό του είδε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του και πως αυτός με τη βοήθεια του Κυρίου πετύχαινε κάθε έργο που αναλάμβανε. Έτσι ο Ιωσήφ κέρδισε την εύνοια του αφεντικού του και εκείνος τον έκανε επιστάτη στο σπίτι του. Όλα τα υπάρχοντά του τα εμπιστεύτηκε στα χέρια του. Από τότε που τον έκανε επιστάτη στο σπίτι του και στην περιουσία του, ο Κύριος ευλόγησε το σπίτι, τα υπάρχοντα και τα κτήματα του Πετεφρή εξαιτίας του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ είχε ωραίο παράστημα και όμορφο πρόσωπο. Επειδή όμως δεν υπάκουσε στις ερωτικές διαθέσεις της συζύγου του Πετεφρή, αυτή τον συκοφάντησε στον άντρα της. Όταν ο Πετεφρής άκουσε τη γυναίκα του, άναψε από το θυμό του. Έδωσε διαταγή να πιάσουν τον Ιωσήφ και να τον βάλουν στη φυλακή. Ο Ιωσήφ στη φυλακή. Ο Κύριος όμως ήταν μαζί του και τον ελέησε ώστε να κερδίσει την εύνοια του αρχιδεσμοφύλακα. Ο αρχιδεσμοφύλακας εμπιστεύτηκε στον Ιωσήφ όλους τους κρατουμένους και κάθε τι που γινόταν στη φυλακή αυτός το φρόντισε. Ύστερα από τα γεγονότα αυτά, ο ενοχώος του βασιλιά της Αιγύπτου και ο αρχιαρτοποιός έκαναν κάτι που πρόσβαλε τον βασιλιά. Ο Φαραώ οργίστηκε εναντίον των δύο αυτών αυλικών του και τους έβαλε σε περιορισμό στη φυλακή, στο μέρος όπου ήταν φυλακισμένος και ο Ιωσήφ. Έμειναν σε περιορισμό αρκετόν καιρό και ο αρχηγός των σωματοφυλάκων τοποθέτησε κοντά τους τον Ιωσήφ για να τους υπηρετεί. Μια νύχτα, τόσο ο ενοχώος όσο και ο αρχιαρτοποιός είδαν στη φυλακή από ένα όνειρο με τη δική του ξεχωριστή σημασία το καθένα. Το πρωί, όταν ο Ιωσήφ ήρθε να τους δει, πρόσεξε ότι ήταν ταραγμένοι. Τους ρώτησε λοιπόν γιατί είναι σκυθροποί. Αυτοί του αποκρίθηκαν: «Είδαμε ένα όνειρο και δεν υπάρχει κανείς να το εξηγήσει». Τότε ο Ιωσήφ τους είπε: «Στο Θεό δεν ανήκει κάθε εξήγηση. Διηγηθείτε το λοιπόν σε μένα». Ο ενοχώος του είπε: «Στο όνειρό μου είδα μπροστά μου ένα κλίμα με τρεις κλιματόβεργες. Το κλίμα βράστησε, άνθησε και τα τσαμπιά του έγιναν όρημα στα φύλλα. Στα χέρια μου κρατούσα το ποτήρι του Φαραώ. Πήρα τα σταφύλια, τα έστυψα στο ποτήρι του και το έδωσα στα χέρια». Ο Ιωσήφ του είπε: «Να, ποια είναι η εξήγηση του ονείρου? Οι τρεις κλιματόβεργες είναι τρεις μέρες. Τρεις μέρες ακόμη και ο Φαραώ θα σε εξυψώσει και θα σε αποκαταστήσει στη θέση σου. Τότε θα του δίνεις το ποτήρι στο χέρι του, όπως έκανες και πρωτήτερα, που ήσουν ο ενοχώος του. Αλλά θυμήσου και εμένα, όταν όλα θα έχουν πάει για σένα καλά, και δείξε μου καλοσύνη. Μίλησε για μένα στο Φαραώ και βγάλε με από αυτό εδώ το μέρος. Δεν έκανα τίποτε για να με ρίξουν στη φυλακή». Ο αρχιαρτοποιός είδε ότι η εξήγηση που έδωσε ο Ιωσήφ ήταν ευνοϊκή και του είπε: «Και εγώ είδα στο όνειρό μου ότι είχα τρία καλάθια με αρτοσκευάσματα πάνω στο κεφάλι μου. Στο πάνω καλάθι ήταν διάφορα γλυκίσματα για το Φαραώ από αυτά που ψήνονται στο φούρνο, αλλά τα πουλιά τα έτρωγαν από το καλάθι που ήταν πάνω στο κεφάλι μου». Ο Ιωσήφ το αποκρίθηκε: «Να, ποια είναι η εξήγηση? Τα τρία καλάθια είναι τρεις μέρες. Τρεις μέρες ακόμα και ο Φαραώ θα σου πάρει το κεφάλι. Θα σε κρεμάσει σε ένα ξύλο και τα πουλιά θα τρώνε τη σάρκη σου». Την τρίτη μέρα που ήταν τα γενέθλια του Φαραώ, αυτός παρέθεσε δείπνο σε όλους τους αυλικούς του. Θυμήθηκε τότε τον ενοχώ και τον αρχιαρτοποιό ανάμεσα στους αυλικούς του. Τον ενοχώ τον αποκατέστησε στο αξίωμά του και εκείνος έδωσε πάλι το ποτήρι στο χέρι του Φαραώ. Τον αρχιαρτοποιό όμως τον κρέμασε όπως ακριβώς τους είχε εξηγήσει ο Ιωσήφ. Αλλά ο ενοχώος δεν θυμήθηκε τον Ιωσήφ και τον είχε ξεχάσει. Ο Ιωσήφ εξηγεί τα όνειρα του Φαραώ. Μετά από δύο χρόνια ο Φαραώ είδε ένα όνειρο. Στεκόταν, λέει, κοντά στον ποταμό Νείλο και είδε να ανεβαίνουν από το ποτάμι 7 αγελάδες, εύρωστες και παχές, και έβοσκαν στο χορτάρι. Ύστερα από αυτές ανέβηκαν από τον Νείλο άλλες 7 αγελάδες, άσχημες και καχεκτικές, και στάθηκαν κοντά στις πρώτες, πλάι στις όχθες του ποταμού. Οι 7 άσχημες και καχεκτικές αγελάδες έφαγαν τις άλλες 7, τις εύρωστες και παχές. Τότε ο Φαραώ ξύπνησε, ξανακοιμήθηκε και είδε δεύτερο όνειρο. 7 στάχια βλάστησαν πάνω στο ίδιο στέλεχος, μεστομένα και ωραία, και μετά από εκείνα βλάστησαν άλλα 7 στάχια, λεπτά και καμένα από το λίβα. Τα λεπτά και καμένα στάχια κατάπιαν τα 7 στάχια που ήταν μεστομένα και παχιά. Ο Φαραώ ξύπνησε και κατάλαβε πως ήταν όνειρο. Το πρωί ο Φαραώ ήταν ανήσυχος.
Έστειλε και κάλεσε όλους τους μάγους και τους σοφούς της Αιγύπτου και τους διηγήθηκε τα όνειρά του. Κανείς όμως δεν μπόρεσε να του τα εξηγήσει. Τότε ο Ηνοχώος υπέδειξε τον Ιωσήφ ως τον πιο κατάλληλο για να εξηγήσει τα όνειρα. Τότε ο Φαραώ έστειλε και κάλεσε τον Ιωσήφ. Τον έβγαλε γρήγορα από τη φυλακή, έκοψε τα μαλλιά του, άλλαξε ρούχα και παρουσιάστηκε στο Φαραώ. Ο Φαραώ του είπε: «Είδα ένα όνειρο, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να μου το εξηγήσει. Άκουσα να λένε για σένα ότι εξηγείς ένα όνειρο όταν το ακούσεις». Ο Ιωσήφ του απάντησε: «Όχι εγώ, αλλά ο Θεός μπορεί να εξηγήσει τα όνειρα». Τότε ο Φαραώ του διηγήθηκε τα δύο όνειρα. Ο Ιωσήφ είπε στο Φαραώ: «Το όνειρό σου είναι ένα. Ο Θεός φανέρωσε στο Φαραώ εκείνο που πρόκειται να κάνει. Οι 7 ωραίες αγελάδες σημαίνουν 7 χρόνια και τα 7 ωραία στάχια σημαίνουν 7 χρόνια. Πρόκειται για ένα και το αυτό όνειρο. Οι 7 αγελάδες, οι αδύνατες και άσχημες που ανέβηκαν κατόπιν σημαίνουν 7 χρόνια, όπως και τα 7 στάχια, τα λεπτά και τα καμένα από το λίβα σημαίνουν 7 χρόνια πείνας. Ο Θεός φανέρωσε στο Φαραώ εκείνο που πρόκειται να κάνει. Θα έρθουν 7 χρόνια μεγάλης αυθονίας σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Ύστερα όμως από αυτά θα έρθουν 7 χρόνια πείνας, η οποία θα ερημώσει τη χώρα. Τόσο βαριά θα είναι εκείνη η πείνα που κανένας στην Αίγυπτο δεν θα θυμάται πια την προηγούμενη αυθονία στη χώρα». Το γεγονός ότι ο Φαραώ είδε το όνειρο να επαναλαμβάνεται και δεύτερη φορά σημαίνει ότι το πράγμα είναι αποφασισμένο από το Θεό και ότι θα το πραγματοποιήσει γρήγορα. Και τότε ας φροντίσει ο Φαραώ να βρει έναν άνθρωπο μυαλωμένο και σοφό και να τον διορίσει άρχοντα σε όλη την Αίγυπτο. Επίσης ας φροντίσει ώστε να διοριστούν επόπτες στη χώρα για να κρατούν από αυτήν το 1 πέμπτο κατά τα 7 χρόνια της αυθονίας. Θα συγκεντρώσουν όλα τα τρόφιμα των καλών χρόνων που έρχονται και θα αποθηκεύσουν τα σιτηρά με εξουσιοδότηση του Φαραώ και θα τα φυλάξουν. Αυτές οι προμήθειες θα φυλαχτούν για τα 7 χρόνια της πείνας που θα έρθουν στην Αίγυπτο και έτσι η χώρα δεν θα αφανιστεί από την πείνα». Ο Ιωσήφ γίνεται άρχοντας στην Αίγυπτο. Αυτή η πρόταση φάνηκε καλή στο Φαραώ και του είπε: «Αφού ο Θεός σε έκανε να τα ξέρεις όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένας άλλος τόσο συνετός και σοφός όπως εσύ. Εσύ θα προείσταση στο ανάκτορό μου και όλος ο λαός μου θα υπακούει στις διαταγές σου. Μόνον ως προς το θρόνο θα είμαι ανώτερός σου. Σε σένα παραδίδω την εξουσία πάνω σε όλη την Αίγυπτο. Εγώ είμαι ο Φαραώ, χωρίς όμως τη δική σου έγκριση, κανείς δεν θα κάνει τίποτα σε όλη τη χώρα». Με αυτά τα λόγια, ο Φαραώ έβγαλε από το χέρι του το δαχτυλίδι με το σφραγιδόλιθό του και το πέρασε στο χέρι του Ιωσήφ. Τον έντυσε με λινή φορεσιά και του έβαλε τη χρυσή αλυσίδα στο λαιμό του. Τον ανέβασε στο δεύτερο μετά το δικό του άρμα και οι προπορευόμενοι αξιωματούχοι φώναζαν στο λαό να γονατίσει. Έτσι, ο Φαραώ έδωσε στον Ιωσήφ εξουσία πάνω σε όλη την Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ ήταν 30 χρονών όταν παρουσιάστηκε στο Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου. Αυτός τον ονόμασε Ψονθομφανίχ, που σημαίνει ο τροφοδότης της γης, και του έδωσε για γυναίκα την Ασενέθ, κόρη του Πεντεφρή, ιερέα της Ηλιούπολης. Μετά ο Ιωσήφ έφυγε να επιθεωρήσει όλη τη χώρα. Στα 7 χρόνια της αυθονίας η παραγωγή της χώρας ήταν υπερεπαρκής. Ο Ιωσήφ συγκέντρωσε όλη την παραγωγή αυτών των 7 χρόνων στην Αίγυπτο και αποθηκεύσε τα τρόφιμα στις πόλεις. Σε κάθε πόλη αποθήκευε την παραγωγή των χωραφιών που ήταν γύρω από αυτήν. Έτσι συσσόρευσε σιτηρά τόσο πολλά, ώστε έπαψε πια να τα μετράει. Πριν έρθουν τα χρόνια της πείνας, ο Ιωσήφ απέκτησε από την Ασενέθ, που ήταν κόρη του Πεντεφρή, ιερέα της Ηλιούπολης, δύο παιδιά. Τον πρώτο τον ονόμασε Μανασί και τον δεύτερο τον ονόμασε Εφράιμ. Το όνομα του Μανασί σημαίνει λησμονό. Ο Ιωσήφ έδωσε αυτό το όνομα στο γιο του επειδή τον έκανε να ξεχάσει τις ταλαιπωρίες του και την στέρηση του πατέρα του. Το όνομα Εφραίμ του το έδωσε επειδή ο Θεός τον έκανε μεγάλο σε αυτή τη χώρα. Τα 7 χρόνια της αυθονίας στην Αίγυπτο πέρασαν και άρχισαν να έρχονται τα 7 χρόνια της πείνας, όπως το είχε προβλέψει ο Ιωσήφ. Και ενώ σε όλες τις χώρες επικρατούσε πείνα, στην Αίγυπτο υπήρχε ψωμί. Όταν όμως η Αίγυπτος άρχισε και αυτή να πεινάει και η πείνα γινόταν όλο και μεγαλύτερη και απλωνόταν σε ολόκληρη τη χώρα, ο Ιωσήφ τότε άνοιξε τις αποθήκες και πουλούσε στους Αιγυπτίους όσο σιτάρι υπήρχε σε αυτές. Από όλες τις χώρες έρχονταν στην Αίγυπτο, στον Ιωσήφ, για να αγοράσουν σιτηρά, γιατί η πείνα ήταν φοβερή σε ολόκληρη τη γη. Τα αδέρφια του Ιωσήφ έρχονται στην Αίγυπτο για σιτάρι.
Ο Ιακώβ έμαθε ότι στην Αίγυπτο υπήρχε σιτάρι και είπε στους γιους του να πάνε στην Αίγυπτο και να αγοράσουν σιτάρι. Κατέβηκαν λοιπόν στην Αίγυπτο οι 10 από τους αδερφούς του Ιωσήφ για να αγοράσουν σιτάρι. Αλλά τον Βενιαμίν, τον αδερφό του Ιωσήφ, ο Ιακώβ δεν τον έστειλε μαζί με τα αδέρφια του, γιατί φοβήθηκε μήπως του συμβεί κανένα κακό. Έφτασαν λοιπόν οι γιοι του Ιακώβ στην Αίγυπτο για να αγοράσουν σιτάρι μαζί με άλλους που έρχονταν και αυτοί, γιατί η πείνα είχε επικρατήσει παντού στη Χανάν. Ο Ιωσήφ ήταν ο άρχοντας στην Αίγυπτο και αυτός προσωπικά πουλούσε το σιτάρι σε όλους τους ξένους. Έτσι ήρθαν τα αδέρφια του και τον προσκύνησαν σκύβοντας ως τη γη. Εκείνος τους είδε και τους αναγνώρισε, αλλά έκανε σαν να τους ήταν ξένος και τους μίλησε σκληρά. «Από πού ερχόσαστε?» τους ρώτησε. Αυτοί απάντησαν «Από τη Χανάν, για να αγοράσουμε τροφές». Τα αδέρφια του Ιωσήφ δεν τον αναγνώρισαν, εκείνος όμως τους αναγνώρισε. Θυμήθηκε τα όνειρα που είχε δει για αυτούς και τους είπε «Εσείς είστε κατάσκοποι και ήρθατε για να επισημάνετε τα ανοχήρωτα σημεία της χώρας». Εκείνοι του απάντησαν «Όχι κύριε, οι δούλοι σου ήρθαμε να αγοράσουμε τροφές, είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου ανθρώπου, οι δούλοι σου είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, δεν είμαστε κατάσκοποι». Ο Ιωσήφ τους ξαναείπε «Όχι, ήρθατε για να παρατηρήσετε σε ποια σημεία η χώρα είναι ανοχήρωτη». Εκείνοι άρχισαν πάλι «Οι δούλοι σου είμαστε 12 αδέρφια, παιδιά του ίδιου ανθρώπου που ζει στη χώρα της Χαναάν. Ο μικρότερος είναι τώρα μαζί με τον πατέρα μας και ο άλλος δεν υπάρχει πια». Τους φώναξε ο Ιωσήφ «Καλά σας είπα εγώ πως είσαστε κατάσκοποι και να πως θα αποδεχτεί το αντίθετο. Μα τη ζωή του Φαραώ δεν θα φύγετε από εδώ αν δεν έρθει εδώ ο αδερφός σας ο μικρότερος. Στείλτε έναν από εσάς να τον πάρει. Όσο για εσάς θα μείνετε φυλακισμένοι. Έτσι θα αποδεχτεί αν είναι αληθινά αυτά που λέτε. Και αν δεν είναι, μα τη ζωή του Φαραώ είστε κατάσκοποι». Τους έβαλε λοιπόν στη φυλακή όλους μαζί για 3 μέρες. Την 3η μέρα ο Ιωσήφ τους είπε «Να τι θα κάνετε για να ζήσετε, γιατί εγώ φοβάμαι το Θεό. Αν είστε ειλικρινείς, ένας από όλους σας θα μείνει κλεισμένος στη φυλακή και εσείς οι άλλοι να φύγετε και να πάτε σιτάρι στις πεινασμένες οικογένειές σας. Ύστερα θα μου φέρετε τον αδερφό σας το μικρότερο για να φανεί αν είναι αληθινά τα λόγια σας και να μην πεθάνετε». Έτσι και έκαναν. Τότε είπαν αναμεταξύ τους «Πράγματι είμαστε ένοχοι απέναντι στον αδερφό μας. Βλέπαμε την αγωνία του όταν μας παρακαλούσε και εμείς δεν ακούγαμε. Γι' αυτό μας βρήκε αυτή η στενοχώρια». Αυτοί όμως δεν ήξεραν ότι ο Ιωσήφ τους καταλάβαινε, γιατί χρησιμοποιούσε διερμηνέα. Τότε εκείνος αποσύρθηκε και έκλαψε. Έπειτα ξανάρθε και τους μίλησε. Πήρε από ανάμεσά τους τον Σιμεών και τον αλυσόδεσε μπροστά στα μάτια τους. Ο Ιωσήφ διέταξε να γεμίσουν τα σακιά των αδερφών του με σιτάρι, να βάλουν τα χρήματα του καθενός στο σακί του και να τους δώσουν τροφή για το δρόμο. Έτσι και τους έκαναν. Εκείνοι φόρτωσαν το σιτάρι στα γαϊδούρια τους και έφυγαν. Όταν όμως ένας άνοιξε το σακί του να δώσει τροφή στο γαϊδούρι του εκεί που διανυκτέρευαν, είδε μέσα τα χρήματά του. Ήταν στο άνοιγμα του σάκου του. Όταν τα είδαν, τους ήρθε λιποθυμία και έτρεμαν από το φόβο. Όταν ήρθαν στον πατέρα τους τον Ιακώβ στη Χαναάν, του διηγήθηκαν όλα όσα είχαν συμβεί στην Αίγυπτο. Μετά άρχισαν να αδειάζουν τα σακιά τους και ο καθένας έβρισκε μέσα στο σακί του το κομπόδεμά του. Όταν αυτοί και ο πατέρας τους είδαν τα χρήματά τους, φοβήθηκαν. Ο Ιακώβ τότε τους είπε «Μου παίρνετε τα παιδιά μου. Ο Ιωσήφ δεν υπάρχει πια. Ο Σιμεών δεν είναι εδώ και τώρα θέλετε να πάρετε και το Βενιαμίν. Πάνω σε μένα πέφτουν όλα». Τότε ο Ρουβίν είπε στον πατέρα του «Έχεις το δικαίωμα να θανατώσεις τα 2 μου παιδιά αν δεν σου φέρω πίσω το Βενιαμίν. Εμπιστέψου τον σε μένα προσωπικά και εγώ θα σου τον ξαναφέρω». Αλλά ο Ιακώβ είπε «Όχι, ο γιος μου δεν θα έρθει μαζί σας, γιατί ο αδερφός του πέθανε και μόνον αυτός έχει απομείνει. Αν του συμβεί κάτι κακό στο ταξίδι σας, τότε θα κάνετε τα άσπρα μου μαλλιά να κατεβούνε με πόνο στον Άδη». Νέα μετάβαση των αδερφών του Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Η πείνα όμως δυνάμωνε στη χώρα και όταν στην οικογένεια του Ιακώβ σώθηκε όλο το σιτάρι που είχαν φέρει από την Αίγυπτο, ο Ιακώβ είπε στους γιους του να ξαναπάνε πάλι στην Αίγυπτο. Ο Ιούδας όμως του απάντησε ότι δεν μπορούν να πάνε αν δεν έχουν μαζί τον μικρότερο αδερφό τους. Ο Ιακώβ, παρά τις αντιρρήσεις του, πίστηκε από τις εγγυήσεις του Ιούδα ότι θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του Βενιαμίν. Έτσι ο Ιακώβ έστειλε όλους τους γιους του, τους έδωσε και τα καλύτερα από τα προϊόντα της χώρας για να τα προσφέρουν ως δώρα στον άρχοντα της Αιγύπτου. Τους έδωσε ακόμη διπλάσια χρήματα, ακόμη και εκείνα που είχαν βρει μέσα στα σακιά. Τέλος τους έδωσε και το Βενιαμίν.
Οι γη του Ιακώβ, αφού πήραν τα δώρα, τα διπλάσια χρήματα και το Βενιαμίν, ξεκίνησαν για την Αίγυπτο. Εκεί παρουσιάστηκαν στον Ιωσήφ. Όταν ο Ιωσήφ είδε ότι είχαν μαζί του τον Βενιαμίν, είπε στον προϊστάμενο του σπιτιού του να του οδηγήσει στο σπίτι του και να ετοιμάσει τραπέζι για φιλοξενία. Αυτοί φοβήθηκαν που του οδήγησαν στο σπίτι του Ιωσήφ και νόμιζαν ότι του οδήγησαν εκεί για να του συκοφαντήσουν και να του πάρουν ω δούλου. Ο προϊστάμενος του σπιτιού του Ιωσήφ τους καθησύχασε και τους έφερε το Σιμεών. Τους έφερε νερό να πλύνουν τα πόδια τους, καθώς και τροφή για τα ζώα τους. Όταν ο Ιωσήφ γύρισε στο σπίτι του, του πρόσφεραν τα δώρα που τα είχαν φέρει μαζί τους και τον προσκύνησαν ως τη γη. Αυτός τους ρώτησε για την υγεία τους και ύστερα τους είπε: «Είναι καλά ο γέροντας πατέρας σας που μου έχετε μιλήσει γι' αυτόν? Ζει ακόμη?» Αυτοί απάντησαν: «Καλά είναι ο πατέρας μας, ζει ακόμη», και έσκυψαν και προσκύνησαν. Όταν ο Ιωσήφ είδε τον Βενιαμίν, τον αδερφό του από την ίδια μάνα, ρώτησε: «Αυτός είναι ο αδερφός σας ο μικρότερος που μου λέγατε? Ο Θεός να σε ευλογεί, παιδί μου», του είπε. Ύστερα έφυγε βιαστικά, γιατί άρχισε να δακρύζει. Είχε συγκινηθεί βαθιά που είδε τον αδερφό του και ήθελε να κλάψει. Έπειτα έπλυνε το πρόσωπό του, βγήκε από το ιδιαίτερο δωμάτιό του και προσπαθώντας να συγκρατηθεί, πρόσταξε: «Φέρτε το φαγητό». Έφεραν το φαγητό χωριστά σε αυτόν και χωριστά στους Αιγυπτίους που έτρωγαν μαζί του. Δεν επιτρεπόταν στους Αιγυπτίους να τρώνε μαζί με τους Εβραίους, γιατί ήταν για αυτούς βδελυρό. Τα αδέρφια του Ιωσήφ κάθισαν απέναντί του κατά σειρά ηλικίας, από τον μεγαλύτερο ως τον μικρότερο, και έκπληκτοι κοίταζαν ο ένας τον άλλο. Ο Ιωσήφ διέταξε να τους προσφέρουν από τα φαγητά που είχε στο δικό του τραπέζι. Και η μερίδα του Βενιαμίν ήταν 5 φορές μεγαλύτερη από όλων των άλλων. Ήπιαν μαζί του και μέθησαν. Ο Ιωσήφ διέταξε τον προϊστάμενο του σπιτιού του να γεμίσει τα σακιά των αδερφών του με τρόφιμα και να βάλει τα χρήματα του καθενός στο άνοιγμα του σακιού του. Στο άνοιγμα του σακιού του νεότερου, μαζί με τα χρήματα για το σιτάρι του, να βάλει και το ποτήρι του το ασημένιο. Εκείνος έκανε όπως του είπε ο Ιωσήφ. Το πρωί, μόλις χάραξε, τους άφησαν να φύγουν. Βγήκαν από την πόλη, αλλά πριν απομακρυνθούν, ο Ιωσήφ είπε στον προϊστάμενο του σπιτιού του να πάει να τους προλάβει και να τους κατηγορήσει ότι πήραν το ποτήρι του. Ο προϊστάμενος έκανε όπως του είπε ο Ιωσήφ. Εκείνοι απάντησαν: «Γιατί μιλάει έτσι ο κύριος μας? Δεν είναι δυνατόν οι δούλοι σου να κάναμε τέτοιο πράγμα? Αν το χρήμα που βρήκαμε στο άνοιγμα των σακιών μας σου το επιστρέψαμε από τη Χανάν, πώς είναι δυνατό να κλέψουμε ασήμι ή χρυσάφι μέσα από το σπίτι του κυρίου σου? Σε όποιον από τους δούλους σου βρεθεί αυτό το ποτήρι να θανατωθεί και εμείς θα γίνουμε δούλοι του κυρίου μας». Ο προϊστάμενος απάντησε: «Ας γίνει λοιπόν όπως είπατε, αλλά μόνον εκείνος στον οποίο θα βρεθεί το ποτήρι θα γίνει δούλος μου, οι υπόλοιποι θα είστε ελεύθεροι». Αμέσως κατέβασαν ο καθένας το σακί του στη γη και το άνοιξαν. Ο προϊστάμενος άρχισε την έρευνα, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο και τέλειωσε με τον νεότερο. Το ποτήρι βρέθηκε στο σακί του Βενιαμίν. Τότε τα αδέρφια του έσκισαν τα ρούχα τους, ξαναφόρτωσαν τα ζώα τους και γύρισαν πίσω στην πόλη. Ο Ιωσήφ φανερώνεται στα αδέρφια του. Ο Ιωσήφ ήταν ακόμα στο σπίτι του όταν έφτασαν εκεί τα αδέρφια του και έπεσαν μπροστά του στο έδαφος. Τότε ο Ιωσήφ τους είπε: «Τι πράξη ήταν αυτή που κάνατε?» Ο Ιούδας απάντησε: «Τι να πούμε στον κύριό μας, πώς να μιλήσουμε και πώς να δικαιολογηθούμε? Ο Θεός αποκάλυψε την αμαρτία των δούλων σου. Είμαστε δούλοι του κυρίου μας, και εμείς και εκείνος στον οποίο βρέθηκε το ποτήρι». Ο Ιωσήφ όμως είπε: «Δεν είναι δυνατόν να κάνω κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος στον οποίο βρέθηκε το ποτήρι, αυτός θα γίνει δούλος μου. Εσείς γυρίστε ήσυχα πίσω στον πατέρα σας». Τότε ο Ιούδας τον πλησίασε και του είπε: «Παρακαλώ, κύριε μου, επίτρεψε στο δούλο σου να σου μιλήσει ελεύθερα, χωρίς να οργιστείς εναντίον μου, γιατί εσύ είσαι σαν Φαραώ. Έχουμε ένα γέροντα πατέρα και είναι ένα μικρό αδερφό, που ο πατέρας μας τον απέκτησε στα γερατιά του. Ο αδερφός αυτού του μικρού πέθανε. Αυτός έμενε ο μόνος από την ίδια μάνα και ο πατέρας μας τον αγαπάει. Τώρα λοιπόν, αν γυρίσω πίσω στον πατέρα μου και δεν είναι μαζί μας αυτό το παιδί, η ζωή του είναι τόσο δεμένη με τη ζωή του πατέρα του, ώστε εκείνος μόλις δει ότι το παιδί δεν υπάρχει, θα πεθάνει. Και εμείς οι δούλοι σου θα γίνουμε αιτία να κατεβούν τα άσπρα μαλλιά του πατέρα μας με θλίψη στον Άδη. Ο δούλος σου έχω εγγυηθεί στον πατέρα μου για το παιδί, ότι αν δεν το φέρω πίσω θα είμαι ισόβια ένοχος απέναντι του. Τώρα λοιπόν επίτρεψε να παραμείνει ο δούλος σου αντί για το παιδί δούλος στον κύριό μου,
και το παιδί ας γυρίσει πίσω με τους αδερφούς του. Πώς μπορώ να γυρίσω πίσω στον πατέρα μου χωρίς να είναι μαζί μου και το παιδί? Καλύτερα να μην δω τη δυστυχία που θα τον έβρει. Ο Ιωσήφ δεν μπορούσε πια να συγκρατηθεί μπροστά σε όλους εκείνους που τον περιστήχιζαν και φώναξε: «Να φύγουν όλοι από μπροστά μου». Έτσι ήταν μόνος με τα αδέρφια του όταν τους φανερώθηκε. Τότε ξέσπασε σε ένα κλάμα τόσο δυνατό που τον άκουγαν οι Αιγύπτιοι και το έμαθαν ακόμα και στο ανάκτορο του Φαραώ. Ο Ιωσήφ είπε στους αδερφούς του: «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ. Ζει ακόμα ο πατέρας μου?»